Πάμε στα Ιωάννινα. Θα πούμε μία γλυκιά καλημέρα στον κύριο Στάθη Σιούτη. Είναι πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων. Αυτά είναι. Τι ωραία εικόνα. Πόσο σας ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Καλή σας ημέρα από τα όμορφα Γιάννινα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να συνομιλώ μαζί σας. Και για μας, πρόεδρε, πραγματικά, διότι τώρα έχουμε και την γιορτή της 25ης Μαρτίου και ξέρουμε ότι ετοιμάζεστε πάνω εκεί στα όμορφα Ιωάννινα. Ναι, έτσι ακριβώς είναι, ετοιμαζόμαστε. Οι προκρατήσεις πάνε πάρα πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή αγγίζουμε σχεδόν το 80%. Εντάξει, για αυτή τη χρονική περίοδο, βέβαια, και για τις περιόδους και του Πάσχα, βέβαια, και του καλοκαιριού, τα Γιάννα, αλλά και συνολικότερα ο νομός, είναι αγαπημένος προορισμός κυρίως για τους Έλληνες, αλλά φυσικά και για τους ξένους. Εμείς γενικά, τις χρονικές περιόδους που πέρασαν, δηλαδή τα τριήμερα της 28ης Οκτώβρη, του Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς, αλλά και ενδιάμεσα, δουλέψαμε πάρα πολύ καλά. Αυτή τη χρονική περίοδο στην περιοχή μας έχουμε πάρα πολλές σχολικές εκδρομές. Αρκετές εταιρείες διαμένουν στα ξενοδοχεία μας. Γενικά είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, δηλαδή, από την... Ερχόμαστε, Ιωάννινα. Πείτε μας 2-3 σημεία που θα πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτούμε, πέρα από τις πολύ ωραίες ομορφιές που έχετε εκεί και όσοι έχουν έρθει το ξέρουν. Πού θα πρέπει να πάμε, τι θα πρέπει να δούμε οπωσδήποτε. Ναι, αρχικά να πούμε για τους τηλεθεατές μας ότι η προσβασιμότητα πλέον στην περιοχή μας είναι πάρα πολύ εύκολη, έτσι. Λόγω της Ιόνιας σε 3,5 ώρες. 3,5 ώρες από την Αθήνα. Ακριβώς. Μπορεί να είναι κάποιος στην περιοχή μας. Εντάξει, μοναδικός τουριστικός προορισμός. Ερχόμενος κάποιος εδώ μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Η πόλη διαθέτει πολύ ωραίες, ας πούμε, εξορμίες που μπορεί κάποιος να κάνει. Στο σημείο αυτό που βλέπετε τώρα, είμαστε εδώ κάτω στην λίμνη, στην περιοχή του Μόλου. Μπορεί να επισκεφτεί τα μουσεία μας, μπορεί να γευτεί την απίστευτη γαστρονομία την οποία έχουμε. Αχ, αυτές οι πίτες. Πρόεδρε, να το πούμε με λίγα λόγια. Είπε η Άννα, τρία πράγματα τα οποία δεν πρέπει να ξεχάσεις στα Γιάννενα. Πίτες. Σίγουρα. Και με τα πάντα. Τι ταλέντο είναι αυτό που έχετε στις πίτες, πραγματικά. Σίγουρα, είναι πολύ γνωστές, δεν το συζητάμε. Αλλά και τα κρασιά μας είναι πολύ γνωστά. Βέβαια. Στο Πανελλήνιο, έτσι. Να πω και το εξής, ότι και οι κοντινές διαδρομές, οι κοντινές εκδρομές που δίνει τη δυνατότητα, τα Γιάννενα να κάνεις, είναι από τις ωραιότερες που μπορείς να κάνεις από κεντρικές πόλεις της Ελλάδας. Δηλαδή να φύγεις, να πας Αρίστη, Ζαγοροχώρια. Ναι, υπέροχα, εντάξει, και Ζαγοροχώρια. Πάπιγκο, το ένα το άλλο. Είναι πάρα πολύ ωραίες εκδρομές που αξίζει να τις κάνεις πραγματικά, ακόμα και αν μείνεις μόνο 2-3 μέρες στην πόλη. Σήμερα τι καιρό έχετε εκεί, γιατί βλέπω ότι έχει τη συννεφιά του. Είναι ο γνωστός καιρός των Ιωαννίνων αυτός. Συννεφιασμένος είναι ο καιρός σήμερα. Εντάξει, είμαστε γνωστοί στα Γιάννα για το κομμάτι αυτό. Η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει. Πάντως, όπως είπατε κι εσείς πριν, ερχόμενος κάποιος εδώ μπορεί να κάνει τις εξορμήσεις όλες αυτές και στον ορεινό όγκο και σίγουρα τους καλοκαιρινούς μήνες δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα παράλια του Ιωνίου, έτσι, τα οποία είναι πανέμορφα. Πραγματικά μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Τέλεια. Δηλαδή, η πόλη προσφέρει πολλές δυνατότητες. Αλλά εκεί εξορμήσεις. Είστε ωραίοι άνθρωποι. Εγώ έρχομαι γιατί ο άντρας μου είναι από Πρέβεζα. Οπότε πολλές φορές και Πάσχα και καλοκαίρι και έχω έρθει τακτικά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά. Τα φιλιά μας τα όμορφα. Καλημέρα στα Γιάννενα. Εκεί σε όλους τους ανθρώπους. Να είστε καλά πάντα.